ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε ενώπιον του στρατοδικείου στο Fort Bragg της Βόρειας Καρολίνας. Ο λόγος για τον Αμερικανό λοχία Μπαόι Μπεργκντάλ, που παρέμεινε εχμάλωτος στον Ταλιμπάν για 5 χρόνια. Σήμερα κατηγορείται για λιποταξία αλλά και για ανάρμοστη συμπεριφορά ενώπιον του εχθρού και είναι αντιμέτωπος με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στις 30 Ιουνίου του 2009 άφησε τη βάση του στο Αφγανιστάν. Μετά από 5 χρόνια ομοιρίας από τους Ταλιμπάν, οι Αμερικανικές αρχές τον αντάλλαξαν με 5 Ταλιμπάν που κρατούνταν στον Γκουαντάναμο. Η συγκεκριμένη απόφαση μάλιστα είχε ξεσηκώσει θύελλα πολιτικών αντιδράσεων. Ο επικεφαλής της έρευνας του στρατού, Κένεθ Ντάλ, είχε καταθέσει ότι ο Μπεργκντάλ δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την πραγματικότητα και εγκατέλειψε τη θέση του με σκοπό να αναφέρει τις ανησυχίες του για τον τρόπο που ασκεί το η διοίκηση στη μονάδα του. Η επόμενη ακρόαση αναμένεται στις 12 Ιανουαρίου.